Ούτε λίγο ούτε πολύ την πλατφόρμα του Διάβια, στην οποία αναρτώνται όλε οι πράξει τη διοίκηση για την άσκηση δημόσιου ελέγχου, βρήκαν τρόπο να εκμεταλλευτούν επιτίδη που το τελευταίο διάστημα ισχυριζόμενοι ότι είναι υπάλληλοι τη περιφέρεια Κρήτη, επιχειρούν να εξαπατήσουν ανυποψία του, κυρίω προμηθευτέ τη περιφέρεια. Αποτέλεσμα αυτή τη απάτη είναι να έχουν πέσει θύματά τη δύο επιχειρηματίε. Το κόλπο των επιτιδίων το τελευταίο διάστημα είχε εκταθεί σε αρκετού από του προμηθευτέ τη περιφέρεια, όμω σε δύο περιπτώσει φαίνεται ότι είχε και αποτέλεσμα. Πληροφορίε αναφέρουν ότι δύο επιχειρηματίε έπεσαν στα δίχτυα των επιτιδίων όταν του ζήτησαν τραπεζικά στοιχεία, γνωστοποιώντα του αριθμού τιμολογίων και ονόματα υπαλλήλων τη περιφέρεια, προκειμένου να του ρίξουν στάχτη στα μάτια. Στη μία από τι δύο περιπτώσει, μάλιστα, ο επιχειρηματία, που ναι, μεν αντέδρασε, αλλά δυστυχώ ήταν αργά, από το λογαριασμό του είδε να κάνουν φτερά 17.000 ευρώ. Γίνονται κατά κάποιο τρόπο πιστικοί, αναφέροντα τα στοιχεία αυτά και με αυτόν τον τρόπο πείθουν τους δυστυχώς τους επιχειρηματίες, τους προμηθευτές και χρησιμοποιούν κάποια, κάποιους τραπεζικούς λογαριασμούς και link και με αυτόν τον τρόπο Αφαιρούνται τα χρήματα από του τραπεζικού του λογαριασμού. Σε ανακοίνωσή τη, η Περιφέρεια Κρήτη ζητά από τον οποιοδήποτε βρεθεί σε αυτή τη θέση να επικοινωνεί με τα αρμόδια τμήματα και υπαλλήλου τη Περιφέρεια προ επιβεβαίωση τη διαδικασία, σημειώνοντα πω οι υπηρεσίε τη Περιφέρεια σε καμία περίπτωση δεν θα ζητήσουν ποτέ και ούτε αποστέλουν πληροφορίε προσωπικού χαρακτήρα, όπω κωδικού πρόσβαση σε τραπεζικού λογαριασμού ή σύνδεση με τραπεζικό λογαριασμό μέσω link. Επιστούμε την προσοχή για να αποφεύγονται αυτέ οι απάτε. Μιλώντα στην Κρήτη TV, μάλιστα, ο εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο για Θέματα Πολιτισμού Κώστας Φασουλάκη αποκάλυψε ότι και ο ίδιο δέχθηκε αντίστοιχη κλίση. Ευτυχώ όμω, πολύ σύντομα αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Επιβεβαίωσε ότι όντω επρόκειτο για πάτη και κατήγγειλε το περιστατικό. Έχω ω πρόεδρο τη Δέδαλο μια εταιρεία που. Του, του αναπτυξιακού οργανισμού ε, και εγώ ίδιο δέχτηκα αυτό. Προφανώ η υπηρεσία το έψαξε Απευθεία καταγγείλαμε το περιστατικό. Υποστήριζε ότι ήταν ένα τέλεχο τη περιφέρεια με όνομα και επίθετο και ότι ζούσε κάποια στοιχεία για να υποβάλει στον οργανισμό κάποια εντάλματα τα οποία δεν είχαν ε, γίνει. Προφανώ γιατί κάποια πράγματα δεν κόλλαγαν μεταξύ του. Είχαμε υποψιαστεί βεβαίω για τα φαινόμενα αυτά. Ε, το ψάξαμε και βρήκαμε ότι πρόκειται για μια απάτη.